Sorry, Πρόεδρε, ένα σχόλιο για το παιχνίδι και για τα παράπονα που φαίνεται ότι έχετε και για την παρέτηση φυσικά που μόλις προανήγγειλε ο τεχνικός ομάδας, ο κ. Κοντάκης. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, παιδιά. Καταρχήν, θα δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου και για όλη την προσπάθεια που έχει γίνει μέχρι τώρα. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά εδώ πέρα κάποιοι δεν σέβονται αυτή την προσπάθεια και των παιδιών και κάποιων παραγόντων που ασχολούνται καθημερινά με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Λυπάμαι πάρα πολύ γιατί ειδικά σήμερα το μόνο που μπορώ να πω έτσι είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος γιατί υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος. Το πρώτο γκολ που δέχεται η ομάδα μου είναι καταφανέστατο offside. Συνεχίζουμε, παίζουμε. Αδικαιολόγητη κόκκινη κάρτα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ο διαιτής μας αφήνει με 9 παίκτες. Έτσι. Για μένα είναι καθαρή αλλίωση αποτελέσματος. Αλλά για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Και μπράβο στα κοπέλια για την προσπάθεια που κάνανε. Τα σημάδια φαινόντουσαν εδώ και πολύ καιρό. Γιατί μάλλον πως κάποιοι θέλουν το Ασίμι να πάρει το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια στο Ασίμι, τους εύχομαι καλή συνέχεια να πάρουν το πρωτάθλημα. Ούτε άλλω οι άνθρωποι έχουν και 30-40 ανθρώπους που τα ακολουθάνε και αξίζει. Οπότε δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τώρα, όσον αφορά με την παρέτηση του coach, επειδή είμαστε λίγο σε. Κάπως έχουμε τα νεύρα μας, είμαστε λίγο ψυχολογικά χάλια. Θα το σκεφτούμε απόψε το βράδυ, θα συζητήσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε.